ακούγεται το όνομά σου για διάφορα project. Ένα από αυτά είναι και το Just the Two of Us. Θα σε δούμε. Θα το μάθουμε όλοι. Πολύ σύντομα, ούτως ή άλλως. Ναι. Έζησες τότε αυτό το ταξίδι. Τότε. Αν θα το ξανάκανες. Θα το ξαναέκανα αν ήμουν πολύ ευχαριστημένος με το τραγούδι. Πολύ δύσκολα ήταν, θυμάμαι, γιατί τότε η Eurovision ασχολιόντουσαν οι άνθρωποι πολύ περισσότερο με την Eurovision τότε. Γινότανε χαμός. Και υπήρχε πολύ πίεση, θυμάμαι, αλλά εντάξει, καλά πήγα. Ναι. Πιστεύω. Και για 7η θέση, νομίζω. Ναι, χωρίς χορηγούς, μόνος μου εντελώς, ναι. Τι σε έκανε να φύγεις από την Ελλάδα? Πριν έρθω στην Ελλάδα, είχα φύγει ουσιαστικά από το Λονδίνο, εκεί που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Ναι. Και ήρθα στην Ελλάδα. Έκανα πάρα πολλά χρόνια, όμορφα χρόνια. Δεν ξεχνάω την Ελλάδα ποτέ. Πάντα όταν λείπω, είτε είμαι Λονδίνο, είτε είμαι στο Κατάρι, Ντουμπάι, που έχω κάποιες δουλειές. Πάντα η Ελλάδα είναι μέσα μου. Πάντα. Τι συνέβη τελευταία με το τραγούδι «Το πάρτι αρχίζει» και με τη Φανή Δρακοπούλου? Είναι ένα αραβικό τραγούδι από το Λίβανο. Είχαμε συμφωνήσει και οι δύο ξεχωριστά με τον ίδιο συνθέτη, τέλος πάντων. Όμως με το συνθέτη έγινε ένα μπέρδεμα και επειδή είχαμε βρει ένα άλλο τραγούδι εκείνη τη στιγμή, αποφασίσαμε να κάνουμε πίσω σε αυτό το κομμάτι και να βγάλουμε το άλλο τραγούδι. Παντρεύτηκες. Τώρα πώς είναι αυτή η σχέση σου από απόσταση? Είναι δύσκολη, γιατί κι εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ με τη δική μου τη δουλειά, ταξιδεύει και αυτή πάρα πολύ με τη δική της τη δουλειά. Αλλά είμαστε μονίμως στα τηλέφωνα, είμαστε δεμένοι πολύ. Με στηρίζει, τη στηρίζω. Φουλ. Είσαι φουλ ερωτευμένος. Γιατί το δήλωσες? Στην γυναίκα σου αναφερόσουν, δεν ξέρω. Είμαι φουλ ερωτευμένος, ναι. Είχες κάνει μια δήλωση παλαιότερα ότι θα δοκιμάσω να κάνω παιδιά, αλλά δεν θα κάνω παιδιά. Τα λατρεύω τα παιδιά, τα αγαπάω. Μ' αρέσει όμως και το άλλο στυλ ζωής. Δεν με φοβίζει και να μην κάνω παιδιά, δεν έχω πρόβλημα. Μίλησες για ένα θέμα υγείας που βίωσες στην περίοδο της καραντίνας και βγήκες νικητής. Τι σε δίδαξε αυτή η ιστορία που πια την έχεις αφήσει πίσω σου? Πλέον δεν παίρνω τα πράγματα πολύ πολύ στα σοβαρά. Αυτό μου έμαθε ότι η ζωή είναι τόσο σύντομη. Μπορείς να χάσεις τα πάντα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Ξέρω ότι ετοιμάζεις και τραγούδια. Ετοιμάζω κάποια πράγματα εδώ, συνεργάζομαι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Πιστεύω ότι θα βγει κάτι πολύ ωραίο, πολύ σύντομα.